Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, στον Κωστή, στην Κωνσταντίνα, στην Κωνσταντία, στην Τίνα, στην Άντια, στην Ελένη, στην Ελεάνα, στην Ελίνα, στη Λένα, στη Λενίτσα, στη Λεωνόρα, στην Ώρα, στη Μαριλένα, στην Ίτσα και στην Έλλη που γιορτάζουν σήμερα. Το σημερινό podcast είναι αφιερωμένο στο ενημερωτικό δελτίο της Τρίτης, 21 Μαΐου, στο οποίο δεσπόζουν μια σειρά ομογενειακού και ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα. Τραγωδία στη Σκιάθο, όπου ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα χθες βράδυ, όταν η μηχανή που οδηγούσε έφυγε από το δρόμο και έπεσε πάνω σε κράσπεδο. Το δυστύχημα συνέβη στις 10 το βράδυ, όταν ο κυκλιστής άφησε την παρέα του στη χώρα αμέσως μετά τη λήξη της μετάδοσης των ποδοσφαιρικών αγώνων με κατεύθυνση προς τον Ξάνεμο. Όμως, το Δέλτα που σχηματίζει ο δρόμος προς το αεροδρόμιο έχασε τον έλεγχο της μηχανής και καρφώθηκε με ταχύτητα στο κράσπεδο της περίφραξης του Αερολιμένα. Αμέσως σήμανε συναγερμό στο νησί και όταν μεταφέρθηκε με βαριές κακώσεις στο κέντρο υγείας, αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του πολυτραυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλίας. Αλλά ο 40χρονος έφυγε από τη ζωή πριν ολοκληρωθεί η διακομιδή του. Την πρώτη θέση της προτιμής των Ολλανδών τουριστών καταλαμβάνει η Κάρπαθος σε κατάλογο που ανακοίνωσε ο ταξιδιωτικός ιστότοπος Greekland.net έπειτα από έρευνα στο ταξιδιωτικό κοινό σχετικά με τους ελληνικούς προορισμούς που προσφέρονται για θαλάσσια σπορ, καταδύσεις, θεματικές εκδρομές και ναυτικές εξορμήσεις. Η μεγαλύτερη ιστοσελίδα της Ολλανδίας που εστιάζει αποκλειστικά στις διακοπές στην Ελλάδα αναφέρει χαρακτηριστικά πως με σύμμαχο το Μελτέμι και την δαντελωτή ακτογραμμή, η Κάρπαθος είναι ο καλύτερος προορισμός στην Ελλάδα για τους λάτρεις της ιστιοσανίδας. Εξαιρετική προσθήκη στην καθημερινότητα των φύλων της θάλασσας αποτελούν και οι καταδύσεις για εξερεύνηση υφάλων και ναυαγίων. Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι σχολές σάρφινγκ και τα καταδυτικά κέντρα του νησιού ενισχύουν την εμπειρία των activity στην Κάρπαθο. Λαμπρή και επιβλητική ήταν η τελετή ανάδειξης του προσώπου της χρονιάς του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου που έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής 17 Μαΐου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κάζα Σιπριάνη στο Νότιο Μαχάταν. Πρόκειται για την κορυφαία εκδήλωση του έτους του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με στόχο τον εορτασμό της 77ης επετείου της ιδρύσεως και την απονομή του 72ου βραβείου προσώπου της χρονιάς στον εφοπλιστή, συλλέκτη έργων τέχνης και φιλάνθρωπο Γιώργο Οικονόμου. Το βραβείο πρόσωπο της χρονιάς είναι ένα από τα μακριβιότερα και συνάμα το πιο αξιόλογο βραβείο που απονέμει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Νέας Υόρκης και το οποίο αναβαθμίζεται διαρκώς. Το Κέντρο Βυζαντινών και Ελληνικών Σπουδών του Κολεγίου του Queens το βράδυ της Παρασκευής παρέθεσε στο Ομογενειακό Κέντρο Εκδηλώσεων Τέρας των Επάρχων στο Φλάσιν το επίσημο δείπνο στο οποίο γιόρτασε το Χρυσό Ιουβιλέο. Η εκδήλωση ήταν άκρως συγκινητική, αφενός μεν διότι αποτέλεσε αφετηρία για τη δεύτερη πεντηκονταετία, αφετέρου δε διότι θεσπίστηκε και απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο Harry J. Ψωμιάδης Memorial Award στον τέος πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κέντρου Χριστόφορο Στρατάκη. Η θέσπιση του βραβείου από μόνη της έχει σπουδαία σημασία, διότι έχει ως στόχο την προβολή και διαιώνιση της παρακαταθήκης του καθηγητή και ιστοριοδίφη Χάρη Ψωμιάδη. Η Χιακή Ομοσπονδία σε συνεργασία με την κοινότητα του Αγίου Πέτρου στο Μπρόγκ στην Κυριακή διοργάνωσαν από κοινού με επιτυχία μια σειρά εκδηλώσεων τιμής και μνήμης. Πρόκειται για την Κυριακή της ΑΧΕΠΑ που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ιεράρχη Επισκοπή Αμερικής προς τιμή της κορυφαίας οργάνωσης των Ελληνοαμερικανών, καθώς επίσης και για τις εκδηλώσεις μνήμης για την 202η επέτειο της σφαγής της Χίου και την 105η επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι ομογενείς παρακολούθησαν με ευλάβεια και κατάνοιξη θεία λειτουργία που τέλειωσε ο ερετικός προστάμενος της κοινότητας του Αγίου Πέτρου στο Μπρόγκ, πατήρ Ιάκωβος Ροδίτης. Το θαύμα της ζωής και της δωρεάς μυελού των οστών αποκαλύφθηκε με πρωταγωνιστές τη Δέσποινα Βουχούρη και τον Σάκη Βαλαβάνη από τη Δράμα. Η ιστορία της Δέσποινας Βουχούρη από τη Χίο είναι από αυτές που συγκινούν, δίνουν μηνύματα αλλά κυρίως διδάσκουν πως μια απλή διαδικασία αυτή της εγγραφής στον κατάλογο δότη μυελού των οστών μπορεί να σώσει τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Η περιπέτεια της Δέσποινας Βουχούρη ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια στις 5 Μαρτίου του 2021 όταν εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα ίωσης.
Οι συνεχείς εξετάσεις όμως οδήγησαν στην ακριβή διάγνωση αυτή της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, δηλαδή ενός καρκίνου των κυττάρων της λευκής σειράς, που χαρακτηρίζεται από ραγδαία ανάπτυξη των λευκών αιμοσφαιρίων που συσσωρεύονται στο μυελό των οστών και εμποδίζουν την αιμοποίηση. Αυτά και πολλά άλλα θέματα περιλαμβάνονται στο σημερινό ενημερωτικό δελτίο. Εάν φίλοι ακροατές δεν λαμβάνετε το δελτίο, κάντε κλικ στο www.anamnesis.net και εγγραφείτε για να το λαμβάνετε καθημερινά στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο στις 9 π.μ. ώρα Νέας Υόρκης ή 4 μ.μ. ώρα Ελλάδας. Το σημερινό podcast προσέφεραν η Alma Bank, Flagstar Bank, Condos Foods, Megas Euros και United Brothers Food Market. Το podcast των αναμνήσεων μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο Spotify καθώς επίσης και σε όλες τις πλατφόρμες που προσφέρουν podcast. Καλή σας ημέρα!